Συστήματος των εγγυήσεων και αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής με μια φόρμουλα συνεργασίας και φιλίας έστειλε εκ νέου ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς σε συνέντευξή του στην αθηναϊκή εφημερίδα Καθημερινή. Κατέστησε από την πρώτη στιγμή σαφές ότι πρέπει να τελειώσουμε με το σύστημα των εγγυήσεων γιατί είναι αναχρονιστικές. Γίνεται μια προσπάθεια από τους Ελληνοκύπριους και από εμάς για τη διαμόρφωση ενός συστήματος συνεργασίας και φιλίας, το οποίο αφορά τη συνεργασία με τις δύο πρώην, θα έλεγα, εγκύτριες δυνάμεις, αλλά χωρίς κανένα παρεμβατικό δικαίωμα από πλευράς τους. Και αναφέρθηκε σε δικό του εκτενές έγγραφο για το θέμα των εγγυήσεων. Η Τουρκία βρίσκεται ακόμα στην διαδικασία της ορίμασης της σκέψης της. Έχω ετοιμάσει ένα εκτενές έγγραφο πάνω σε αυτά τα ζητήματα, το οποίο έχει υπόψη της κυπριακή κυβέρνηση και υπάρχει συμφωνία να πορευτούν Ελλάδα και Κύπρος με βάση αυτό. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες του ΜΕΚΑ, για 40-σελίδο έγγραφο στη βάση του οποίου ετοιμάστηκε η πρόταση της ελληνοκυπριακής πλευράς για το θέμα των εγγυήσεων. Ναι. Στο έγγραφο, στο οποίο γίνεται λόγος για σύμφωνο φιλίας μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Τουρκίας, ο Νίκος Κοτζιάς επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να υπάρχουν εγγυήσεις. Στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο Νίκος Κοτζιάς διευκρίνησε ωστόσο ότι δεν μπορεί να αποχωρήσει από την πρώτη μέρα ολόκληρος ο στρατός κατοχής. Αυτό που επιδιώκει ο πρόεδρος της Κύπρου και σε αυτό έχει την πλήρη υποστήριξή μας είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του στρατού να έχει ετοιμαστεί να αποχωρήσει την πρώτη μέρα. Άρα το μεγαλύτερο μέρος των Τούρκων πρέπει να φύγει άμεσα και μετά θα υπάρξει μια διαδικασία αποχώρησης που θα είναι σε ρελογισμένο χρόνο και θα έχει ημερομηνία λήξης. Η λήξη της αντιπαράθεσης Ελλάδας-Τουρκίας λόγω του Κυπριακού θα ικανοποιούσε τις ΗΠΑ, σημείωσε ο Νίκος Κοτζιάς και πρόσθεσε ότι πρέπει να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Να πάμε στην υπόλοιπη.